Προσθέσετε κάτι ακόμη για την συνάντηση με την κοινοτική επίτροπο? Θα πρέπει να πούμε ότι έδωσε τα συγχαρητήρια η κυρία Τάισεν στην ελληνική κυβέρνηση και στον Υπουργό Εργασίας για τις ενέργειες που κάνουν για την έξοδο από την κρίση. Η Ελλάδα είπε βρίσκεται στο μονοπάτι εξόδου από την κρίση. Ωστόσο, επεσήμανε ότι χρειάζονται θέσεις απασχόλησης με επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Να ακούσουμε τον κύριο Κατρούγκαλο για το ζήτημα του ηλεκτρικού συνεδρίου. Πράγματι παραλάβαμε την γνωμοδότηση του ηλεκτρικού συνεδρίου και πράγματι υπάρχει μια παρεξήγηση. Σε ορισμένες παρατηρήσεις έχουν εκλάβει ως γεγονός το ότι δεν υπάρχουν αναλογιστικές μελέτες για την κατάρτιση του ασφαλιστικού. Όπως έχω πει επανειλημμένα, υπάρχουν παρόμοιες αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες μάλιστα αυτή την περίοδο τελούν υπό την έγκριση, την επιστημονική έγκριση ως προς τον τρόπο με τον οποίο συντάχθηκαν της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και θα κατεθούν φυσικά μαζί με το νομοσχέδιο στη Βουλή. Επομένως, οι παρατηρήσεις αυτές του ηλεκτρικού συνεδρίου βασίζονται σε μια εσφαλμένη προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αναλογιστική μελέτη, ενώ αυτή υπάρχει.